Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βλέπω τη μεγάλη οικογένεια της δημοκρατικής συνεργασίας, η οποία για άλλη μια φορά δίνει το δυναμικό παρόν εδώ στην κοπή της πίτας του 2015. Χαίρομαι γιατί στα μάτια σας βλέπω την εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει με τον καθημερινό μας αγώνα αμετακίνητη στις βασικές αρχές και αξίες. Η παρουσία σας στέλνει μήνυμα ισχυρής στήριξης για το έργο που χρόνια τώρα επιτελούμε στην πόλη μας. Εύχομαι από καρδιάς το 2015 να είναι πιο ελπιδοφόρο για την πατρίδα μας, πιο δημιουργικό και να ξημερώσουν και πάλι καλύτερες μέρες για τον τόπο. Εύχομαι να ξαναβρούμε το χαμένο μας χαμόγελο και ο ελληνικός λαός να εκδηλώσει τις πληγές του για να μπορέσει η νέα γενιά να ατενίσει τα χρόνια που έρχονται πιο αισιόδοξα και με περισσότερη σιγουριά. Φίλες και φίλοι, με τη δική σας συμμετοχή συνεχίζουμε με συνέπεια το όραμα και τις δεσμεύσεις της δημοκρατικής συνεργασίας, η οποία έχει αποδείξει τη σταθερή της πορεία στον χρόνο και την ισχυρή της δυναμική που ξεκίνησε από το Βασίλη Κουκουδίνο για να συνεχίσει ακάθεκτη, χτίζοντας ένα ισχυρό παρόν και ένα σταθερό και ελπιδοφόρο μέλλον. Με μια ικανή ομάδα δημοτικών συμβούλων και συνεργατών κάνουμε τις υποσχέσεις μας, κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας, δίνοντας ένα καθημερινό αγώνα με επιμονή και αποφασιστικότητα, προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να λύσουμε τα προβλήματα της πόλης μας. Λειτουργούμε μεθοδευμένα και συντονισμένα, με δυναμικότητα και με ενότητα. Γιατί αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για αυτόν εδώ τον τόπο. Παρά τις συνεχείς περικοπές των πόρων που αποδίδονται στους Δήμους, κατά 60% τουλάχιστον, και τη μείωση του προσωπικού σε ιδιαίτερα ευαίσθητους και νευραλγικούς τομείς, δεν κάνουμε καμία έκπτωση στις παροχές και στην ποιότητα των υπηρεσιών και αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της δυσμενούς περιόδους που διανύει η χώρα μας με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Ενεργούμε με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα, ιεραρχώντας ρεαλιστικά τους στόχους μας για κάθε τομέα. Ενισχύσαμε την ομπρέλα προστασίας για τους κοινωνικά ασθενέστερους συμπολίτες μας με ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, αυξήσαμε τις παροχές μας, βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών μας και κερδίσαμε έργα ανάπτυξης μετά από σταθερή διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από άλλες πηγές, δηλαδή εκτός του ταμείου του δικού μας. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε κάθε ευρώ που μπαίνει στο ταμείο και φροντίζουμε να έχουμε στην άκρη, που λέμε και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, χρήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάθε απρόπτο με αξιοπρέπεια και με νυφαλιότητα. Δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση όσων πλήττονται από το σκληρό πρόσωπο της κρίσης. Επενδύουμε στην καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Το κοιτάζουμε στα μάτια και του συμπαραστεκόμαστε στις δυσκολίες. Αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει ανθρώπινο πρόσωπο, μπορεί και να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Και είμαστε αποδέκτες των αποτελεσμάτων αυτής της πολιτικής. Δεν σταματάτε εσείς να μας το δείχνετε κάθε φορά με τη θερμή σας προσφορά και τη συμμετοχή σας, γιατί γνωρίζετε ότι στο ίδιο τα αιτήματά σας βρίσκουν ανταπόκριση και ότι έχετε ένα μόνιμο συμπαραστάτη. Καταβάλλουμε μια προσπάθεια που δεν σταματά, αλλά συνεχίζει με ενότητα και σύμπνοια
με τη συμβολή όλων των μελών της διοίκησης, των συνεργατών αλλά και των εργαζόμενων του Δήμου, τους οποίους θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Φίλες και φίλοι, με τις ισχυρές αυτές βάσεις δημιουργήσαμε ένα Δήμο με προοπτική και μέλλον. Αποδείξαμε ένα ρεαλιστικό, δημιουργικό και εφικτό μοντέλο διοίκησης διαρκούς ανάπτυξης. Ο τρόπος λειτουργίας μας, αλλά και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες έχουν φέρει το ίδιο στο επίκεντρο των εξελίξεων. Δρομολογήσαμε για την πόλη μας μια αναπτυξιακή και ανωδική πορεία, καθώς αυτό αποτελεί στάση ζωής για μένα και μέγιστο στόχο των συνεργατών. Το Ήλιον διαθέτει γερά θεμέλια. Είναι ένας Δήμος ισχυρός, κοντά στον πολίτη. Λειτουργούμε με ήθος, σεβασμό και ευσυνειδησία. Πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και όταν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, όταν υπολογίζεις τους ανθρώπους τους οποίους υπηρετείς, μπορείς να δώσεις λύση και στα πιο δύσκολα προβλήματα. Όμως σήμερα, η μέρα γιορτής για την παράταξή μας, δεν θα ήθελα να σας κουράσω με ένα αναλυτικό απολογισμό του πολύπλευρου έργου που συντελείται. Θα κάνω όμως μερικές ουσιαστικές αναφορές που δίνουν το στίγμα της πολιτικής μας και θα προσπαθήσω να τελειώσω γρήγορα ώστε οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν τον αγώνα και οι αγωνιστές να συνεχίσουν στο κέντρο, στη συγκέντρωση που πληροφορούμε ότι υπάρχει στήριξη της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών μας προβλημάτων. Ας πούμε μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική με έμπρακτη καθημερινή στήριξη στην οικογένεια, το παιδί, την τρίτη ηλικία και όσους συμπολίτες μας πλήττονται από τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Έτσι, από τις κοινωνικές μας δομές και προγράμματα εξυπηρετούνται μηνιαίως πάνω από 1.000 οικογένειες με προγράμματα όπως είναι το Βοήθεια στο Σπίτι και το οποίο χρηματοδοτούμε από το Ταμείο του Δήμου επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορούσαν αρκετοί συμπολίτες μας να είναι εκτός υπηρεσιών. Πρόγραμμα κατά της φτώχειας με νέες δομές στο νέο κτίριο. Κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, τράπεζα χρόνου, γραφείο διαμεσολάβησης, κοινωνικά συσίδια, συσίδια σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ηλίου, πρόγραμμα διανομής έτοιμου φαγητού, δημοτικά ιατρία, προγράμματα δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, ιατρείο της κοινωνικής αποστολής, παιδιατρική κάλυψη σε άπορες και ανασφάλιστες οικογένειες, με την οργάνωση αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο, Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών με το χαμόγελο του παιδιού. Δύο ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, θερινά προγράμματα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών, ισχυρή δημοτική τράπεζα αίματος, σε συνεργασία με το κέντρο ΦΑΕΔΟ και το κέντρο ΚΕΘΕΑ συμπαραστεκόμαστε ηθικά, υλικά και κοινωνικά στους ανθρώπους μας που δίνουν τον αγώνα της πρόληψης και της απεξάρτησης. Κέντρο ατόμων με αναπηρία, γραφεία πληροφόρησης και υποστήριξης ανέργων, περιφερειακά κέντρα πληροφόρησης πολιτών. Μετά τη μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας το 2013 σε όλες τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους, το 2014 και 2015 παραμένουν στα ίδια μειωμένα επίπεδα χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών και της καθαριότητας. Πολιτισμός και αθλητισμός παραμένουν σημαντικό κομμάτι της ζωής της πόλης μας με πλούσιες και ποιοτικές πρωτοβουλίες με στόχο να γίνει ο πολιτισμός και ο αθλητισμός τρόπος ζωής.
Και πραγματικά έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς. Επιπρόσθετα και με την άρρηκτη και στενή συνεργασία που έχουμε με τους πολιτιστικούς, εθνικοτοπικούς και αθλητικούς συλλόγους και σωματεία που δραστηριοποιούνται στην πόλη, επιτελείται ένα σημαντικότατο έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Περιβάλλον. Αμύωτη παραμένει η προσπάθειά μας για να είναι η πόλη μας ελκυστική με αναβαθμισμένο περιβάλλον και υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου εργάζεται αδιάκοπα για την καθαριότητα του ηλίου, την ανανέωση, τον εμπλουτισμό και τη συντήρηση των πλατιών και των χώρων πρασίνου. Τρίτη ηλικία. Τα 8 κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων συμβάλλουν στη φροντίδα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν ένα ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο της κοινωνίας και με ειδικά προγράμματα στην ενημέρωση και ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση, οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας βρίσκουν μια ανοιχτή αγκαλιά συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, μερινά για την υγεία όσων έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ μέσα στο 2015 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει και το ιεροκομείο. Εκπαίδευση. Οι 11 βρεφικοί και παιδικοί μας σταθμοί λειτουργούν απρόσκοπτα. Ολοκληρώθηκε ο νέος βρεφολυμπιακός μας σταθμός στο κέντρο της πόλης, Ήρας και Κεφαλινίας, όπου είναι ο 12ος πλέον που θα διαθέτουν. Οι δεξαμενές πετρελαίου των σχολείων μας είναι γεμάτες στην ώρα τους. Τα κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου μας στηρίζουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα χωρίς κανένα κριτήριο επιλογής. Προσφέρουμε μικρό γεύμα δεκαετιανό σε όλους τους μαθητές που οι οικογένειές τους πλήττονται από την κρίση και είναι πιστοποιημένοι ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι σχολές γονέων προσφέρουν γνώσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τους γονείς, βοηθώντας τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο. Τα κέντρα διαβίου μάθησης περιλαμβάνουν προγράμματα ενηλίκων καθώς και προγράμματα για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Έργο. Παρόλες τις δυσκολίες, ο Δήμος μας κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να εντάξει πολλά έργα προς την αυτοδότηση μέσω της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΣΠΑ, εξοικονομώντας χρήματα και έτσι σήμερα στην πόλη έχουν ολοκληρωθεί ή πραγματοποιούνται πολλά σημαντικά έργα ανάπτυξης. Συνεχίζονται τα μεγάλα έργα της διάνοιξης λεωφόρου Θηγών, που θα δώσει μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα και της διευθέτησης του ρέματος Εσκαδιάς, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας. Το αξιόλογο προσωπικό των υπηρεσιών μας έχει πραγματοποιήσει και καταθέσει προσέγγιση στις τυριακές υποδομές πρώην ΠΟΣΤ, μελέτη για την κατασκευή του 8ου γυμνασίου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης για φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ και του Πράσινου Ταμείου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην αποτελεσματική και άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηλίου και των υπηρεσιών του στη θεομηνία του περασμένου Οκτώβρη που έπληξε την περιοχή μας και στην αυταπάρνηση των εργαζομένων που εργάστηκαν αγόκιστα νυχθημερών για να εξυπηρετήσουν τους πληγέντες συμπολίτες μας. Και τους ευχαριστώ και πάλι θερμά για αυτό. Ολοκληρώνεται η κατασκευή του αγωγού ομπρίων υδάτων της οδού Καλπακίου. Μέσα στο 2015 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση της Αγίου Φανουρίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του 10ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου, την τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας και την τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ηλίου. Φίλες και φίλοι, μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εμείς καταφέραμε όχι μόνο να μην είμαστε ένας Δήμος ελληματικός, αλλά να έχουμε ένα αποθεματικό το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα δυναμικά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
πως εμείς θα είμαστε εδώ δυνατοί, προσιλωμένοι και αφοσιωμένοι στο έργο το οποίο, για το οποίο μας επιλέξατε. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτή την πορεία με σκληρή δουλειά, με ενότητα, με διαφάνεια και με πολύ προσεκτικά βήματα. Θα συνεχίσουμε ακούραστα τον αγώνα μας προκειμένου να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να κάνουμε πράξη όλες μας τις δεσμεύσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Με την ενεργοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας προχωράμε και σας χρειαζόμαστε όλους κοντά μας. Με ισχυρούς συμμάχους εσάς και το σύνολο των φορέων του Δήμου, το Ήλιον διαθέτει μια ακλόνητη δύναμη. Αφού σας ευχαριστήσω και πάλι από τα βάθη της ψυχής μου για την παρουσία σας απόψε εδώ, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε